Κατερίνα Σεντζίδου, που διάβασαν, επιμελήθηκαν και δημοσίευσαν το δοκίμιο αυτό. Όπως επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη Μιλιό για τη βοήθεια, τις διορθώσεις και τις εξαιρετικά ουσιαστικές παρατηρήσεις του, που μου έδωσαν την ευκαιρία να επανεπεξεργαστώ το κείμενό μου και κατόπιν να βάλω μια πρώτη άνω τελεία για να μοιραστώ σκέψεις που είχαν διαμορφωθεί με περισσότερο ή λιγότερο συγκεκριμένο τρόπο, είτε αφορούσαν το φιλοσοφικό επιστημονικό εγχείρημα του Καρλ Μάρξ, είτε αφορούσαν ευρύτερα τις σχέσεις εθνικής και πολιτικής. Γιατί το κείμενο αυτό εμφανίστηκε στα μάτια μου πρώτα απ' όλα σαν μια προσπάθεια δημιουργίας ενός ισότιμου διαλόγου μεταξύ αισθητικής και πολιτικής. Αισθητικής, όπως αυτή την πραγματεύονται έργα της λογοτεχνίας, που δραματοποιήθηκαν περνώντας τον κόσμο της θεατρικής πρακτικής, και πολιτικής, όπως αυτή με θραυσματικό τρόπο εμφανίζεται στο έργο του Μάρξ. Ίσως το πιο πολεμικό ερώτημα στο οποίο θα μπορούσε να υποβληθεί μια τέτοια απόπειρα είναι γιατί μας ενδιαφέρει αυτός ο διάλογος. Θα απαντούσα σε ένα πρώτο επίπεδο ότι μας χρειάζεται στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει η συγκρότηση μιας έννοιας για την πολιτική, που διαφοροποιείται από το κυρίαρχο νόημά της ως κεντρικά σχεδιασμένης, ιεραρχικά δομημένης και από τα πάνω φερόμενης. Με αφετηρία λοιπόν μια τέτοια μέρημνα για το ερώτημα περί πολιτικής, επιλέχθηκαν οι δύο συνομιλητές του μαρξικού έργου, ο Σέξπιρ και ο Γκέτε. Αυτό γιατί μπορεί εύκολα να παρατηρήσει κανείς ότι στο θέατρο, που αποτελεί ταυτόχρονα κείμενο, εικόνα και πρακτική, υπάρχει πράγματι μια εμμενής αναλογία με την πολιτική. Μια αναλογία στην οποία εντρίφησα από πολύ νωρίς θεατρική συγγραφή. Λέω εμμενής αναλογία με την πολιτική, γιατί στο θέατρο σκηνοθετείται μια ολόκληρη φαντασμαγορία, που εμφανίζεται ενώπιον ιστορικών ανθρώπων, πραγματικών ανθρώπων, με σάρκα και οστά, που δεν μπορούν όμως ποτέ να εισπράξουν άμεσα τον μηχανισμό που καθιστά δυνατή τη συγκεκριμένη εμφάνιση της φαντασμαγορίας, μια εμφάνιση που τίθεται εν κινήσει και εκτελήσεται επί σκηνής. Όμως από την άλλη, με την παρουσία τους ή με την απουσία τους, οι θεατές, που μόνο φαινομενικά στέκουν ουδέτεροι, επικαθορίζουν την αναπαραγωγή της φαντασμαγορίας, με προκειμένου της θεατρικής πρακτικής, τους όρους αυτής της αναπαραγωγής και τα όρια της. Με διαφορετικούς τρόπους, μια τέτοια φαινομενολογία του θεάτρου, η οποία, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, έχει εξαιρετική πολιτική σημασία, απασχολεί τους θεατρικούς συγγραφείς, αδιαφεσβήτητα απασχολεί τον Σέξπιρ, όπως ακόμη απασχολεί τον Γκέτε. Οι τρόποι που εισάγεται είναι πολλοί. Το πρόβλημα της εξουσίας και της βίας, αλλά και το ζήτημα της φαντασίας, των φαντασμάτων, της αλχημιστικής γέννησης του χρήματος, κάθε τι μαγικό δύναται να σχολιάζει ταυτόχρονα όχι μόνο τον κρυφό μηχανισμό που επιτρέπει την εκδήλωση της θεατρικής πράξης, αλλά και κάθε πραγματικό κρυφό μηχανισμό μέσα από την ετερογένεια των πολιτικών αποτιμήσεών. Ένας τέτοιος τόπος είναι από μια άποψη λογοτεχνία, από την οποία ο Μάρξ μπορεί να αντλήσει όχι αποκλειστικά τις δυνατές εννοιολογήσεις μερικών από τις κομβικότερες έννοιες του, όπως είναι εκείνη του φετιχισμού και της φαντασμαγορίας που τον συνοδεύει, όσο περισσότερο να αναστοχαστεί τη διαλεκτική μεταξύ κατασκευαστικής στατικότητας και εικονολογικής ρευστότητας. Να αναστοχαστεί, με άλλα λόγια, την ίδια την ιστορία. Σκέφτεται κανείς ότι μια τέτοια συγκρότηση προϋποθέτει ή θα μπορούσε να προϋποθέτει μια άλλη θέαση του χρόνου. Ριζικά διαφορετική, βέβαια, από εκείνη
της ποσοτικά μετρήσιμης επιδοχής του. Δηλαδή της αστικής προοπτικής του, που αναπαρέσει ένα χρόνο συνεχή και μονοδιάστατο. Διόλου τυχαία, η αναπαράσταση αυτή τίθεται σε απόλυτη συνάφεια με τον ειδικό καταμερισμό της αφηρημένης εργασίας. Μιλώντας λοιπόν για μία άλλη θέαση του περιχρόνου ερωτήματος, αναφέρομαι στο διαρκώς επίδικο ζήτημα της συγχρονίας θεωρίας και πράξης. Ζήτημα που είναι με τη σειρά του εξόχως θεατρικό, αν το καλοσκεφτεί κανείς, αφού το κείμενο όταν ανεβαίνει επί σκηνής, ζωντανεύει ξανά και ξανά, ανακτώντας το σώμα που του λείπει. Αναζητώντας λοιπόν την ανάκτηση του χαμένου σώματος ή λέγοντάς το με τρόπο ανάλογο, όπως άλλωστε και ο Μάρξ, μέσα από το σχήμα της αναλογίας, μας διδάσκει να σκεφτόμαστε τον φοιτητισμό, αναζητώντας την ανάκτηση του χαμένου χρόνου, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, τόσο τα κείμενα της λογοτεχνίας, όσο και το επιστημονικο-φιλοσοφικό εγχείρημα του Μάρξ, εμφανίζονται στα μάτια μου σαν δύο διαφορετικές σκοπιές του ίδιου προβλήματος. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που δεν δύναται να απαντηθεί παρά μόνο μέσα από την πολλαπλότητα των σχημάτων, είτε τα σχήματα αυτά είναι προσίδια στη φιλοσοφία, είτε στην επιστήμη, είτε στην καλλιτεχνική παραγωγή. Παρά μόνο δηλαδή μέσα από την ανάγνωση της επαλληλείας των διαφορετικών στρωμάτων των μαρξικών κειμένων, μιας επαλληλείας που συγκροτεί το σώμα του μαρξικού έργου στην ενικότητά του, δίνοντας βέβαια κυρίως έμφαση στην μέθοδο και στην εργασία της κριτικής, όπου ο Μάρξ αφιέρωσε τη ζωή του με χαρακτηριστική την περίπτωση του σημαντικότερου έργου του κεφαλαίου. Ένα σημείο, κατά την άποψή μου, εξαιρετικά σημαντικό ώστε να αξίζει να επανασυζητηθεί, αποτελεί βέβαια η μαρξική ανάλυση του φοιτητισμού, που απαντάται με διαφορετικούς τρόπους και εκδοχές τόσο στο νεανικό όσο και στο όριμο έργο του, τόσο στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου, στη γνωστότερη εκδοχή του αναφορικά με το εμπόρευμα, όσο και στον τρίτο αναφορικά με το κεφάλι. Κατά τη γνώμη μου, η εξέταση του φετιχισμού μας προτείνει ενδεχομένως σχήματα κατανόησης, όχι μόνο του κεφαλοκρατικού τρόπου παραγωγής, αλλά μέσω της κριτικής της θρησκείας και της επιστράτευσης της περίφημης θρησκευτικής αναλογίας, μας προτείνει σχήματα κατανόησης της ζωής των προϊόντων του ανθρώπινου κεφαλιού, ανεξάρτητα από το αν αυτά αφορούν τα εμπορεύματα, τη φιλοσοφία ή τη λογοτεχνία. Μέσα από αυτό το πρίσμα βρίσκω δυνατό να κατανοηθεί η ανάλυση του φετιχισμού και εμέσω αυτού που δύναται να κάνει λογοτεχνική παραγωγή. Καθώς η ανάλυση του φετιχισμού δεν θα πρέπει νομίζω να ξεχνάμε ότι δανείζεται μια ομάδα μεταφορών και εικόνων που είναι αδύνατο να κατανοηθούν αυστηρά ενοιολογικά ή μόνο ενοιολογικά. Δύναται όμως να γίνει αντικείμενο αναστοχασμού υπό το πρίσμα και του λογοτεχνικού μοντάζ, στο οποίο επιδίδεται ο Μάρξ σε μία από τις στρώσεις των οποίων η επαλληλεία μεταμορφώνει το κεφάλαιο στο έργο που γνωρίζουμε. Έτσι, η ιδέα γύρω από τις εκλεκτικές συγγένειες των μαρξικών κειμένων με κλασικά έργα της λογοτεχνίας και συγκεκριμένα με τον Άμλετ του Σέξπιρ και τον Φάουστ του Γκέτε, δεν αποτελεί παρά το εναρκτήριο μάλλον βήμα για μια στροφή προς τη λογοτεχνικότητα του έργου αυτού, τη μεταφορική του διάσταση, την αναστοχαστική ακόμη πραγμάτευση της μεταφορικότητάς του, μια στροφή που δεν ισοδυναμεί νομίζω με αποηλικοποίηση του λυσμού, ούτε με αναθεωρητισμό προς τη δεσπόζα της μαρξικής προβληματικής, η οποία δεν είναι άλλη από την κριτική της πολιτικής οικονομίας. Στο μαρξικό πρόγραμμα, στον πυρήνα του μάλιστα, διασώζεται μια διαλεκτική θεωρίας και πράξης, διασώζεται η ανοιχτή μεταξύ τους κίνηση. Ο φετιχισμός και οι συγγενικές προβληματικές γύρω από τη φαντασμαγορία, τα φαντάσματα, τη φαντασία και την αλχημία ακόμη, προσφέρονται νομίζω για να δειχθεί αυτό. Γιατί δίπλα σε κάθε επικάλυψη της πραγματικότητας, των σχέσεων δηλαδή μεταξύ των πραγμάτων ως τέτοιων, και των ανθρώπων ως πραγματικών, ρηγμένων στην ιστορία ανθρώπων, με σάρκα και οστά, που λαμβάνει απαξιωτικά τα ονόματα της φαντασμαγορίας και του φετιχισμού, της φαντασίας και του φαντάσματος, στέκει μια σχεδόν αντίθετη φαντασία, λόγω χάρη
της φιλοσοφίας ως δημιουργίας, του φετιχισμού ως επιθυμίας, του φαντάσματος ως καθήκοντος, ως πραγματικής κίνησης, ως ονείρου, ως ουτοπίας, ως μέλλοντος. Αναδιπλασιασμένη όπως εμφανίζεται η μορφή του κάθε προαναφερόμενου όρου, της κάθε προαναφερόμενης εικόνας, προχωράει μέσα από την αντίφασή της, διαγράφοντας μια κίνηση που είναι και ιστορική και δει με την έννοια μιας ιστορίας ως σύγκρουσης και μιας κίνησης ως δίκτυο σχέση. Στο γράμμα λοιπόν του μαξικού κειμένου μπορεί κανείς να βρει τον ορισμό της παραγωγής που τη μεταφράζω σε έναν καθορισμένο τρόπο ζωής των ανθρώπων. Δεν μοιάζει ενδεχομένως τόσο παράτερο το γεγονός ότι η παραγωγή ιδεών θα χαρακτηριστεί από τον Μάρξ αφαίρεση στη φαντασία, που όπως γράφει συνδέεται στην αρχή άμεσα και στενά με την υλική δραστηριότητα και την υλική επικοινωνία και συνιστά τη γλώσσα της πραγματικής ζωής. Ανακατασκευάζοντας θα έλεγα λοιπόν πως και η λογοτεχνία συνιστά μια δυνατή γλώσσα της πραγματικής ζωής που συνδέεται άμεσα και στενά με την υλική δραστηριότητα, πράγμα που θα πει ότι ανάγεται σε αυτήν στον βαθμό που η τελευταία αφορά το σύνολο όλων εκείνων των πραγμάτων που συγκροτούν την πραγματική ζωή. Ως μια δυνατή γλώσσα της πραγματικής ζωής, ως πνεύμα που είναι μολυσμένο από την ύλη, όπως θα μας πει ο Μάρξ, δηλαδή ως φασματική μορφή, η λογοτεχνία δύναται αντί να αποϊλικοποιεί τον υλικό πραγματικό μας κόσμο, μεταφορικά να το επαναπροσδίδει τη μόνο φαινομενικά χαμένη του υλικότητα. Η μαρξική προτροπή λοιπόν να σκεφτούμε τις φασματικές, φαντασματικές, φαντασμαγορικές, φαντασιακές μορφές εν πολλής κάτω από ένα διπλό πρίσμα είναι μια προτροπή να προσδώσουμε ύλη στο άλλο, δηλαδή να το επαναφέρουμε στο επίπεδο της ενέργειας. Αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν ουσιαστικά να περιγράψω σε αδρές γραμμές και όσο πιο σύντομα μπορούσα το σκεπτικό στη βάση του οποίου αναπτύχθηκαν οι διαφορετικές ιδέες των λόγων του κειμένου και επιλέχθηκε και η συγκεκριμένη δομή. Βρίσκω μια τέτοια εισαγωγή περισσότερο ουσιαστική από την άποψη ότι τα ερωτήματα του κειμένου, τα οποία είναι πραγματικά ανοιχτά, αποτελούν ή τουλάχιστον θα έπρεπε να αποτελούν τις αναγκαίες αφορμές για τη διάνοιξη ενός διαλόγου μεταξύ μας, χωρίς τον οποίο η διαδρομή αυτού του κειμένου που συζητάμε, εμένα τουλάχιστον με μια ζηλυφή. Σας ευχαριστώ.